7.30 με 4 ώρα το μεσημέρι. Ακούω τις ειδήσεις τι λέγανε, τι σκότωσε και τα λοιπά. Έτσι το δώσει, τον παίρνω τηλέφωνο. Και του λέω, τι έκανα, σε λέτε, λέει. Τι έκανα, τι έγινε, τι συμβαίνει. Και ήταν τόσο ήρεμος. Και του λέω, καλά, είσαι καλά. Δεν σε βλέπω να ταράζεσαι. Του λέω, γιατί να ταράζεσαι, αδερφέ, λέει. Τι, τη σκοτώσανε. Α, καλά, άντε, ένας άνθρωπος λιγότερος επάνω στη γη. Τι είπε, του λέω. Καλά, καλά, μου λέει, ηρέμησε, μου λέει. Ηρέμησε και ξαναμιλάμε. Μου το κλείνει το τηλέφωνο. Με παίρνει εκείνος όμως πίσω. Μου λέει, έλα αδερφέ, τι κάνεις. Τι έγινε, μου λέει, τι λένε για μένα. Δεν σε ενδιαφέρει ότι η γυναίκα είναι νεκρή. Και τι θες να κάνω, μου λέει. Υπάρχει αποδείξεις, μου λέει, ότι είμαι εγώ, μου λέει. Πού είσαι, μωρέ, τώρα, του λέω, για να καταλάβω, του λέω. Κοίτα, μου λέει, εγώ αυτή τη στιγμή είμαι κοντά, σε ένα μαγαζί. Παίρνω τηλέφωνο το 100. Το και το. Υπάρχει αυτή η ιστορία, υπάρχουν αυτά τα τηλεφωνήματα, υπάρχει αυτή τη συζήτηση. Στη διαδρομή επάνω, μέχρι που να φτάσω σαν εθνικό τμήμα τη Τραπεζόνα, τον παίρνω τηλέφωνο, πού είσαι, αγόρι μου. Αυτές ήταν οδηγίες του αστυνομικού, ότι κοίτα, κράτησε τον όσο μπορείς περισσότερα στην γραμμή να μπορέσουμε να κατατοπίσουμε το σήμα του. Εσύ που είσαι, μου λέει τώρα. Οπότε λέω, εσύ που βρίσκεσαι. Είμαι κάτω στο κάπου, μου λέει, από κάτω από μια γέφυρα. Μου λέει, για εκείνη, μου λέει, άξιζε, μου λέει, να πάω και στο χώμα και στη φυλακή παντού. Κάτω από ένα σύραγγα, κάπου εκεί κάτω, είχαν κρυμμένο το αμάξι. Δεν μπορούσαμε να το βρούμε. Εν τέλει τον είχαν πιάσει πιο μπροστά λίγο, κάποιοι άλλοι συνάδελφοί του.